τρέφουν, καλύπτουν όλα αυτά που χάθηκαν. Βεβαίως όχι. Βεβαίως. Όχι. Μάλιστα. Και πόσα επιπλέον πρέπει να επιστραφούν. Εντάξει, δεν θα μπούμε τώρα έτσι από αέρος σε αυτή τη λογική, με ποια έννοια, ότι αυτά που επιστρέφουν τώρα, στην ουσία επιστρέφουν, από ό,τι έχω αντιληφθεί, έχουν δηλώσει την πρόθεση, δεν έχει επιστρέψει τίποτα ακόμα, εκδηλώνουν την πρόθεση ότι για όσα έχουν κάνει παραδοχή κατά το στάδιο των ανακρίσεων, συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι διερευνώνταν τότε, έδωσαν θεληματικές καταθέσεις και παραδέχτησαν ότι εισέτρεξαν 300.000 ευρώ ή 400,5 εκατομμύρια. Και έρχονται τώρα αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουργιοδικείου, και για κάποιους λόγους που πιθανόν να τους έχουν συμβουλεύσει οι δικηγόροι τους, και λένε ότι, θεωρώντας φαίνεται δεδομένο, αφού με θεληματική κατάθεση έχουν παραδεχθεί ότι ναι, πήραμε αυτά τα χρήματα, είναι δεδομένο, όταν ο ίδιος παραδέχεται, ότι θα καταδικαστήσει στο τέλος και θα πούν ναι, πήρες αυτά τα χρήματα. Και επειδή η νομοθεσία μας σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη, ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να τα επιστρέψεις, ή και αν δεν τα επιστρέψεις θα προχωρήσει το δικαστήριο να βγάλει απόφαση να σου δημευθεί η περιουσία σου για να αποκτήσει το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας αυτόν το ποσό για το οποίο καταδικάστηκες, συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν δώσει θεληματικές καταθέσεις, έρχονται εκ των προτέρων και λένε ότι πριν τελεσυδικήσει η δίκη στο κακουργιοδικείο, εμείς κάνουμε, πέραν από τη θεληματική κατάθεση, προχωρούμε και δίνουμε και τα χρήματα αυτά πίσω. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με μια πρακτική ή προσέγγιση για σκοπούς μετριασμού της ποινής, παρόλο που εμείς πιστεύουμε ότι οι τιμωρίες πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από παραδειγματικές για να σταλούν ξεκάθαρα μηνύματα. Αυτό φυσικά δεν αφορά τον Δήμο ή τον Δήμαρχο Πάφου, είναι θέμα της δικαιοσύνης και των δικαστηρίων. Εμείς αυτό το οποίο λέμε σίγουρα για αυτά τα ποσά, τα οποία μάλιστα υπάρχουν και θεληματικές, εμείς αυτά τα χρήματα αναμένουμε να καταλήξουν στα ταμεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου. Προς το παρόν αυτές οι επιστροφές θα γίνουν στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας, γιατί έτσι προβλέπει η νομοθεσία. Εμείς, και θα το συζητήσουμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία είτε θεληματικά είτε μετά από αποφάσεις δικαστηρίου θα επιστρέψουν στο πάγιο ταμείο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε υποχρέωση να διεκδικήσουμε να έρθουν πίσω στα ταμεία του ΣΑΦΑ, γιατί αυτά τα χρήματα τα οποία οι εργολάβοι έδωσαν ως μίζες, δεν είναι από προσωπικά τους χρήματα που τα έδωσαν, αλλά είναι χρήματα τα οποία επληρώθησαν από το ΣΑΠΑ. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι εργολάβοι έδιναν τις μίζες λίγες μέρες μετά που έπαιρναν τις προκαταβολές ή λίγες μέρες μετά που έπαιρναν τις πληρωμές. Άρα αυτά τα χρήματα είναι ξεκάθαρο ότι είναι δημόσιων χρήμαν και είναι από το ΣΑΠΑ τα οποία έφυγαν αυτά τα χρήματα. Και η διαδρομή ήταν από το ταμείο του ΣΑΠΑ πήγαινα στην τσέπη του εργολάβου και από την τσέπη ή το ταμείο ή των λογαριασμών του εργολάβου μετακινούνταν στις τσέπες αυτών που εδέχονταν τις μίζες. Άρα εσείς θα τα διεκδικήσετε από το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας να επιστρέψουν, γιατί οι πολίτες πληρώνουν και συνεχίζουν να πληρώνουν και δεν ξέρουμε ακόμη για πόσο θα πληρώνουν. Το ΣΑΠΑ αυτή τη στιγμή για την αλφα φάση υπολείπεται ακόμα ένα δάνειο 5,5 εκατομμύρια να εξοφληθεί, ενώ για την β' φάση υπολείπονται 92 εκατομμύρια να εξοφληθούν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέψουν και πρέπει να επιστρέψουν χρήματα και από τους εργολάβους, οι οποίοι για να δώσουν μίζες είχαν ξεκάθαρα ωφέλη αυτοί οι εργολάβοι. Δεν έδιναν μίζες γιατί ήταν καλά παιδιά, έδιναν μίζες γιατί αυτοί είχαν πολλαπλάσια ωφέλη. Άρα και δηλαδή... Έχω ένα θέμα, κύριε Κυριάκου, ναι, με την ευκαιρία που μου δίνετε. Δυστυχώς σε αυτόν το κράτος που ζούμε, θέλω να ενημερώσω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά να υπογράψει συμβόλαια με συγκεκριμένων εργολάβων, με συγκεκριμένους εργολάβους, πληθυντικός, οι οποίοι με θεληματικές καταθέσεις έχουν παραδεχθεί ότι έδωσαν μίζες, άρα έχουν δεχτεί και παράνομο χρήμα με υπερπληρωμές και κακοτεχνίες, και αυτοί οι εργολάβοι δυστυχώς στο κράτος μας προχωρά να υπογράψει συμβόλαια για να τους αναθέσει νέα δημόσια έργα.
Δηλαδή δεν σταμάτησαν οι διαδικασίες, κύριε Φέδωνος. Έγινε ολόκληρη ιστορία προχθές στη Βουλή. Συνεχίσουν ακόμη την διαδικασία. Τον Δεκέμβριο μια εταιρεία υπέγραψε συμβόλαιο 6,5 εκατομμύρια στη Λάρνακα για αποχετευτικό. Υπάρχουν τώρα συμβόλαια της τάξης των 50 και μια άλλη περίπτωση 70 και μια άλλη περίπτωση 20 εκατομμυρίων, οι οποίες συζητούνται για να δοθούν καινούργια έργα σε αυτούς τους εργολάβους. Και οι συγκεκριμένοι εργολάβοι μάλιστα έχουν συστήσει και κοινό μέτωπο με κοινή συνάντηση που έκανα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Οι τέσσερις εργολάβοι, οι οποίοι εκτός από έναν, οι οποίοι έδωσαν θεληματικές καταθέσεις, ό,τι έδωσαν μίζες, τώρα έχουν συστήσει και κοινό μέτωπο και συσκέπτονται από κοινού για να έχουν κοινή αντιμετώπιση σε αυτά τα θέματα. Αλλά εμένα το λυπηρό για μένα δεν είναι ότι συσκέπτονται. Το λυπηρό για μένα είναι ότι το κράτος, οι δημόσιοι οργανισμοί, το κράτος ως θεσμός, εμείς, η πολιτεία, εθέσαμε το θέμα πριν από 4 μήνες και μας είπαν ότι δεν υπάρχει κενό νομοθεσίας και όλοι αυτοί θα έχουν συνέπειες. Όχι μόνο έχουν βγει μάρτυρες κατηγορίας και έχουν απαλλαγή από την ποινική δίωξη αυτή που έδωσαν τις μίζες, αλλά τώρα δεν έχουν και καμία συνέπεια. Το ΕΤΕΚ συνεχίζει να έχει μέλη του χωρίς να έχει επιβάλει καμία τιμωρία. Εργολάβους οι οποίοι τυχάνει να είναι και πολιτικοί, μηχανικοί και είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ. Και είχαμε στην περίπτωση της Βουλής τον κύριο Ναλαγιώτη εκ μέρους του ΕΤΕΚ να ζητά από εμένα τον Δήμαρχο Μπάφου να του εξασφαλίσω τις καταθέσεις αυτών που έκανα θεληματικές καταθέσεις για να εγγράψει το θέμα στο ΕΤΕΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι έριχνε την μπάλα από κάτω. Μάλιστα. Άρα είναι ευθύνη του ΕΤΕΚ, είναι ευθύνη του Συνδέσμου Εγγραφής Εργοληπτών, αλλά και της Γενικής Εισαγγελίας και της Βουλής και του Κράτους και των Υπουργείων. Να βάλουν φραγμούς, να βάλουν φραγμούς στο συντομότερο. Όχι και ασφαλιστικές δικλείδες, ναι. Και να βάλουν δικλείδες αυτοί οι εργολάβοι, όχι μόνο να αποκλειστούν από ένα και δύο έργα, να αποκλειστούν για σειρά ετών από το να μπορούν να προσφοροδοτούν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το επαναφέρουμε και εμείς το θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Φέδωνος. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε στον